Θύελλα αντιδράσεων και παρεμβάσεων προκάλεσαν οι δηλώσεις, τις οποίες προέβη πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάς, όπου ομολόγησε ότι πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε ελληνικά δάση, την περίοδο μεταξύ 1995 έως 1997 υπήρξε τουρκικός δάκτυλος. Ήδη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ζαχάρος να μηνύσει την Τουρκία για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 που άφησαν πίσω τους δεκάδες θύματα έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου σχολιασμού ακόμα και σε τουρκικές εφημερίδες. Η Χουριέτη δημοσιεύει ανταπόκριση από την Αθήνα και με τίτλο «Η Αθήνα κατήγορος για την πυρκαγιά» γράφει ότι ο Δήμος Ζαχάρος στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ως στοιχείο τα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού Γιλμάς για αντίπεινα δασών, αποφάσισε να ασκήσει μήνυση κατά της Τουρκίας στο Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην ανταπόκριση επισημαίνεται πως στην Ελλάδα δεν λέει να καταλαγιάσει η αντίδραση κατά της Τουρκίας, παρά το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός προσπάθησε να ανακαλέσει τα όσα είπε, ενώ στο ίδιο θέμα γίνεται αναφορά και στην εφημερίδα Μιλιέτ με τίτλο «Μήνυση από την γείτονα κατά της Τουρκίας». Στην Ζαχάρο, μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Οικονομική Επιτροπή προχωρά στην απόφαση για ανάθεση της μήνυσης σε δικηγόρο των Αθηνών, ώστε να διεκπεραιώσει τα όσα απαιτούνται, προκειμένου το ζήτημα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για θεσμική και ηθική υποχρέωση, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του Δήμου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν για τους νεκρούς των πυρκαγιών του 2007. Μετά τις αποκαλύψεις του πρώην Τούρκου Πρωθυπουργού του Γκυλμάζ, ότι είχαν παρέμβει το 1995-1997 και προφανώς και οποιαδήποτε άλλη περίοδο στον ελλαδικό χώρο με προφανή σκοπό να καταστρέψουν την οικονομία και όχι μόνο, ήρθα σε επικοινωνία με τον πρώην Δήμαρχο Ζαχάρος, τον Πανταζήτο Χρονόπουλο, που μετά τις φωτιές του 2007 είχε πει ότι ήταν οργανωμένο έγκλημα κατά της περιοχής μας και συνέπεια και κατά της Ελλάδας. Έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου ομόφωνα πήραμε απόφαση να προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει αυτή την ώρα νομικό σύμβουλο. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Άκουσα χθες το βράδυ ότι στο Αντένα είπε ένα σχόλιο ότι προσανατολίζεται ο Δήμος Ζαχάρος να κάνει αυτή την κίνηση. Ο Δήμος Ζαχάρος ήταν ο πρωτοπόρος σε αυτή την κίνηση. Και να μην προσπαθούν να του προσπεράσουν κάποιοι άλλοι δήμαρχοι, όπως ο Δήμαρχος Πεντέλης, ο κύριος Στεργή, ότι θέλει να κάνει αυτή την κίνηση πρώτος. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το ελάχιστο για τους ανθρώπους που χάσαμε. Εμείς και το 97, δηλαδή, πληρώσαμε δηλαδή αυτή την προσπάθεια των Τούρκων να επέμβουν στα εσωτερικά μας, γιατί χάσαμε πυροσβέστη από εδώ, από τη Ζαχάρο, νομίζω η Ιωάννα Τασοπούλου, αν θυμάμαι καλά, που χάθηκε στις φωτιές εκεί πέρα. Τις έχουμε φτιάξει ήδη προς τιμή εκεί πέρα, τις προσπάθειες που έπεσε για την πατρίδα, πρωτομή. Δίπλα σε έναν άλλον που έπεσε στην Κύπρο, το Μανιάτι. Την τιμωρία των όσων ευθύνονται για τον θάνατο αθώων ανθρώπων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων των πυρκαγιών, οι οποίοι αναστατώθηκαν στο άκουσμα των όσων ομολόγησε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Η Ζαχάρο, εκτός των θυμάτων του καλοκαιριού του 2007, θρηνεί και για τον χαμό της 27χρονης πυροσβέστη Ιωάννα Στασοπούλου, η οποία στις 28 Ιουλίου του 1999 έπεσε την ώρα του καθήκοντος στις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές της Χίου. 13 χρόνια μετά, η οδύνη και ο πόνος για το χαμό του παιδιού της δεν έχουν αφήσει στην ησυχία την μάνα, την κυρία Αθηνά Στασοπούλου, όπου καλεί αυτούς τους ανθρώπους που ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης της να έρθουν για μια στιγμή στην θέση της και να νιώσουν τα ίδια συναισθήματα που την έχουν στοιχειώσει τόσα χρόνια. Μα τελείωσε τα σοπονία. Πήγε για να εργαστεί στοιχείο, την πήγε και εκείνη τη χρονιά διορίστηκε. Το 99. Το 99. Και μου τη φέρα στο κουτί. Λοιπόν, την πήγε εν ώρα καθήκοντος, έπεσε και τι χρωστάω εγώ τώρα. Τι χρωστάω, να μένω χωρίς παιδί, που είναι η αγώνα μου, που είναι τόσα χρόνια. Να έρθουν στη θέση μου, δεν έχουμε τίποτα άλλο, στη θέση μου και να με ρωτήσουν. Γιατί μου λέει, περπατάς, μου το ξεπερνάγεται, 27 χρόνια κοπέλα. Ξεπερνιέται. Ας είχα και την ανάσα της, τι να υπω. Όλα είναι, μένα έχουν σβήσει τα πάντα. Ας έρθω κάθε και ο γιος, πλήρωνε πράκτορες για να βάνε φωτιές. Τα άκουσα. Έχω στενοχωρθεί, έχω γίνει. Και τώρα τι γίνεται, τίποτα. Η άτυχη μάνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τον χαμό του παιδιού της και ζητά δικαίωση για τον θάνατό του,
απαιτώντας να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Να τιμωρηθούν για το κακό που έκανε. Ναι, το κακό που μου κάμανε στο σπίτι μου.